Για πες μου σε λίγο γιατί πήγαμε προχθές στο Μουσείο της Πυροσβεστικής. Και στο μουσείο, όπως κοιμόμουν και είχα δίπλα το πυροσβεστικό μου, χτύπησε το κουδουνάκι πριν μπαίνω μέσα στο μέσο. Τι, γιατί χτυπάτε κουδουνάκια, γιατί έπιασα... Σε ποιον το είπες αυτό? Στον αρχηγό. Α, στον αρχηγό, ναι. Τι ναι. Του είπες λοιπόν? Μου είπε ότι είσαι πιάσει φωτιά στην πρέβεζα και πήγα εγώ. Και την έσβησα. Πώς την έσβησες? Με τη μάνικα. Και το κουμπί πατάμε, το πράσινο, αυτό. Και δεν μου λες, τι πέταγε η μάνικα? Δυνάμε το κεφάλι μας, να δίνει ο άλλος, ο πυροδαστής, αυτό, το μπουνόρο, αυτό. Το μπουνόρο. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό εδώ που είναι έτσι. Αχα. Ναι, και του, και πατάμε αυτό και... Μετά το δίνουμε στον άλλο. Και μετά μας βρίσκουμε τη φωτιά, τι γίνεται? Πάμε πάλι πίσω στο αρχηγείο. Ναι. Και χτυπάμε, ο αρχηγός ανοίγει και μας δώνει αστέρι και μας ρωτάει που βρίσκαμε φωτιά και εμείς λέμε στο δάσος της πρέβεζας. Δεν μπορούμε σε άλλο δάσος, σε τσένο, γιατί άμα πούμε σε τσένο, μπορεί να μας μιλήσει ένας τσένο. Ανάπτουμε αυτές τις δύο σιρήνες αυτές για να τρομάξει ο άλλος. Μήπως είναι ένα σιρή, μήπως είναι μια σιρήνα άλλη. Και δεν μου λες το αστέρι που μας δίνει ο αρχηγός, τι το κάνουμε? Μας το κολλάει εδώ. Πού? Και μετά φεύγουμε. Πού το κολλάει? Εδώ. Στο χεράκι. Ναι. Και μετά φεύγουμε. Ναι, πάμε στο σπίτι μας. Και άμα μαζέψουμε πολλά αστέρια? Να μαζέψουμε πολλά αστέρια. Τι γίνεται? Θα πάμε σε άλλο αρχηγείο της πυροβεστικής. Και θα έχουμε άλλο αρχηγό? Όχι, τον ίδιο. Σε ένα τέτοιο άλλος αρχηγό. Και δεν μου λες πώς τον έδινε ο αρχηγό? Μίτσο. Μίτσο. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρουμε. Τον λέμε αρχηγό. Ναι. Α, μάλιστα. Δεν ξέρουμε το όνομά του δηλαδή. Και τι είδες εσύ εκεί στο μουσείο, δεν μου πες όμως. Είδα κάτι πυροσβεστικά που πέταγαν. Κατέβασε εδώ κάτω αυτό, δεν σε βλέπω. Κάτι πυροσβεστικά που πέταγαν. Ναι. Και τι άλλα? Όταν, γιατί έκανε γκουντου και αυτά τα πυροσβεστικά που πέτανε με φτερά και έζω μπροστά στα φτερά μου, έλικες. Αχα. Είναι τα καινούργια. Τα παιδιά δεν έχουν έλικες. Α, μάλιστα. Και πέφτουν. Πέφτουν. Και πάνε μόνο με τις ρόζες. Είναι σαν εκείνα τα υποβρύχια που γέρνουν. Που είναι στραβά κάτι υποβρύχια. Ναι, ένα υποβρύχιο πυροβαστικό. Ναι, ένα υποβρύσιο πυροβεστικής, αλλά αυτό είναι της πυροβεστικής. Εσύ ρώτησα, και δεν μου λες. Λά, όταν θέλει να πετάξει, τη μαζεύεται φρουρουτ και μετά βγάζει φτερά, έρχεται και αλλά αυτό κάνει και τούμπες. Και δεν μου λες το υποβρύχιο. Κάνει και μπούζες. Ναι, το υποβρύχιο της πυροσβεστικής πώς σβήνει φωτιές? Ανοίγει την τυλιά του, mm-hmm. Πηγαίνει μέσα βασιά στο νερό της θάλασσας, σκεμίζει το υποβρύχιο ο οδηγός, ο πυροσβέστης, μετά κατεβαίνει κάτω, ναι. με μια σκαλά, τη βάζει πάλι μέσα για να μην την πάρουν κάποιοι κλέφτες, και μετά την κλείνει την τυλιά από το υποβρύχιο και ανεβαίνει πάλι στη σκάλα και τη βάζει πίσω στο κάθισμα και μετά
Γεννείται πέταλο. Το υποβρύχιο πετάει. Ναι. Το υποβρύχιο. Υπάρχουν και υποβρύχια πυροβεστικής που πετάνε και γεμίζουν την κοιλιά τους με νερό και μετά δίνουν φωτιές. Υπάρχουν. Είναι δηλαδή υποβρύχια που έχουν και φτερά. Ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχουν. Έχουμε τέτοια εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Πού τα έχουμε αυτά. Τρένα στον κράσμα, εσύ πιάζει μια φωτιά, βγαίνει. Και μετά θα σου το ζητώ άμα εσύ πιάσει φωτιά. Και ποιος θα οδηγεί αυτά τα υποβρύχια της πυροσβεστικής. Ο πυροβέστης. Ποιος πυροβέστης. Ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Ο Σαμ τι κάνει. Δίνει φωτιές με το πυροβεστικό του. Α, δεν οδηγεί όμως το υποβρύχιο Σαμ. Όχι. Μάλιστα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μάθαμε και κάτι σήμερα. Αλλά ο Πάι που είναι πονηρός, ξέρεις τι κάνει. Βάζει μάσκα. Δεν βάζει μάσκα. Τι κάνει. Ξέρεις τι κάνει, θα σου πω. Ο Πάι είναι πονηρός. Γιατί άμα εσύ πιάσει πολλές φωτιές, πάνε πολλά πυροσβεστικά. 10! Ναι. Γιατί άμα εσύ πιάσει 10 φωτιές, πάνε και 10 υποβρύχια και 10 αεροπλάνα και 10 ελικόπτερα και 10 πυροσβεστικά. Όλα αυτά μαζί. Ναι, γιατί είναι μεγάλες οι φωτιές. Α, και ο Πάιτ γιατί είναι πονηρός. Γιατί σβήνει πολλές φωτιές. Α, είναι έξυπνος δηλαδή. Ναι, είναι έξυπνος. Αλλά τώρα δεν είναι έξυπνος. Δηλαδή εγώ είμαι ο Πάιτ. Εσύ είσαι ο Πάιτ. Εσύ είσαι ο Κοπάιτ. Μαμά είναι ο Σαμ. Ναι. Και είσαι ο Πάιτ. Δηλαδή εγώ είμαι ο Κοπάιτ, εσύ είσαι ο Σαμ και εγώ ο Πάιτ και εδώ το ασθενοφόρο και εδώ είναι κάποιες γεφυρές που περνάνε πυροβεστικά. Όπου όσοι πιάσουν εδώ φωτιές, πάνε με μάνιτσες. Πάρα πολύ ωραία. Όχι με μάνιτσες, με μπουνάρες. Με μπουνάρες. Ναι, αυτά που σου είπα, μπουνάκι. Αχα. Είναι οι μπουνάρες αυτές. Ναι, που δίνουν φωτιές οι πυροβέστες και ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Ναι, σαν μπούνο. Σαν έτσι, σαν το ο. Ναι, και δεν μου λες, στα αγγλικά η πυροσβεστική πώς λέγεται. Τι. Στα αγγλικά η πυροσβεστική πώς λέγεται. Δεν ξέρω. Α. Δεν ξέρω αγγλικά. Δεν ξέρεις αγγλικά, αγάπη μου. Πώς δεν ξέρεις, μόνο αγγλικά. Αφού ξέρεις και αγγλικά. Εδώ δεν μου λέγεις την άλλη φορά τα χρώματα. Στα αγγλικά, πώς είναι το κόκκινο. Πώς είναι το κόκκινο. Τώρα. Το κίτρινο. Φερ. Το πράσινο. Που φεύγουμε. Το πράσινο που φεύγουμε, ναι. Φορ. Φορ, αφού είπαμε ότι είναι το κίτρινο φορ. Τέρ. Τέρ είναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Κάνε γεια εδώ. Γεια. Γεια.